Θα ήθελα τώρα πρώτα να πω μέσα από την καρδιά μου και όλες μου τις ευχές για τα παιδιά που παλεύουν και είναι στις εξετάσεις και θα σας παρακαλούσα όλους αυτές τις μέρες στις γειτονιές που βρισκόμαστε όταν έχουμε κοντά μας μαθητές να κάνουμε λίγη ησυχία παραπάνω και να ευχόμαστε και να προσευχόμαστε για τα παιδιά, ας μην είναι δικά μας. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, όση παραπάνω προσευχή κάνεις για το ξένο το παιδί, τόσο περισσότερο βοηθάει ο Θεός και η Παναγία και το δικό σου το παιδί. Και κάπου αλλού είχε πει ο γέροντας, το είχα ακούσει, όταν λέει προσεύχεσαι και προσεύχεσαι και για τους άλλους πολύ, αν δεν φτάσει χρόνος και ώρα να προσευχηθείς για σένα, θα σου τα δώσει διπλά και τριπλά. Ο Χριστός μας ξέρει τι έχουμε ανάγκη. Ας θυμόμαστε λοιπόν το συνάνθρωπο, διότι με το συνάνθρωπο θα σωθούμε. Από το συνάνθρωπο θα σωθούμε. Και βλέπουμε εδώ ο Χριστός, ας ήτανε εχθρός τους Ιουδαίους η Σαμαρίτιδα. Εχθρός ήταν. Ουσυγχρόνται, λέει, οι Ιουδαίοι οι Σαμαρίτες. Δεν έχουν καμιά σχέση μεταξύ τους. Και ξέρετε αυτό που γίνεται αυτήν τη στιγμή κάτω εκεί, όχι αυτήν τη στιγμή, έχει καιρό τώρα που γίνεται. Να σφάζουν οι μεν τους δε, είναι καταγωγής κληρονομιάς από τη διαμάχη που είχαν από τα τότες, που χωρίστηκαν οι μεν από τους δε. Και βρίσκει λοιπόν τη Σαμαρίτιδα ο Χριστός και δεν σκέφτεται ότι είναι αλλογενής. Δεν το σκέφτεται καθόλου. Πιάνει κουβέντα, όμορφη κουβέντα, ανθρώπινη αλλά και στο βάθος πνευματική κουβέντα, και της δίνει την ελπίδα της σωτηρίας της. Θα σου δώσω εγώ, λέει, ένα νερό που αν το πιείς αυτό το νερό δεν θα διψάσεις ποτέ. Και δεν το κατάλαβε εκείνη την ώρα η Σαμαρίτιδα τι εννοούσε ο Χριστός που της έλεγε θα σου δώσω ένα νερό που είναι το νερό του Θεού, της χάριτος του Θεού. Να σε χαίρεται η μάνα σου και ο πατέρας σου. Αλλά με τέτοιον πατέρα τι θα έβγαινε? Με τέτοια γονίδια και με τέτοιον παπά που τη βάφτισε. Γι' αυτό λοιπόν, αν ζυγώσουμε το Θεό και πάρουμε και εμείς τη χάρη και την ευλογία και την αγάπη του Θεού, τότε δεν θα μας λείπει τίποτε. Τροφή για τον άνθρωπο αιώνια, με την οποία δεν πεινάει και δεν διψάει ποτέ, είναι η Θεία Κοινωνία. Είναι η Θεία Κοινωνία. Δημητράκη, από αυτήν θα τα βρεις. Γι' αυτό λοιπόν, ας ζυγώσουμε κι εμείς το Θεό και να ξέρετε ότι ο Θεός θέλησε εδώ, Χαίρομαι
Χάρηκε τώρα. Γιατί είπε ο Χριστός να γίνεται σαν τα παιδάκια? Άμα γίνεις σαν το παιδάκι, σώθηκες. Αυτή λοιπόν η Σαμαρίτιδα, αυτή η γυναίκα, η οποία εδώ τώρα δεν ήταν από αυτές τις καλές τις γυναίκες. Της λέει ο Χριστός, πήγαινε φώναξέ σου τον άντρα, φώναξέ τον άντρα σου. Και λέει, πέντε άντρας είχα, λέει. Και αυτός που έχω δεν είναι αμέσως στους πέντε. Και όμως ο Χριστός έβλεπε την καρδιά της, πόσο καθαρή και πόσο υπέροχη καρδιά είχε. Ξέρετε ποια είναι η συνέχεια της Σαμαρίτιδας? Ονομάστηκε Φωτεινή και έφτιαξε από το σόι της, από τα παιδιά της και από όλο το σόι της γύρω γύρω 9 Αγίους. Αυτή που μέχρι να βρει ο Χριστός ζούσε και πορεύονταν μέσα στην αμαρτία, και όμως παραδόθηκε στον Χριστό τόσο εύκολα και έγινε κήρυκα στο Ευαγγελίο και εις Απόστολος. Είσαι Απόστολος με τους Αποστόλους τους που οποίοι κήρυξαν. Αυτή ήταν η Αγία Φωτεινή. Σήμερα όμως έχω ένα παράδειγμα δυνατό που συνέβη αυτές τις μέρες εδώ στον τόπο μας, στη γειτονιά μας. Προχθές ένα παιδάκι μικρούτσικο, αλλά τρισχαριτωμένο παιδάκι, είχε την τύχη και την ατυχία, αλλά πρώτα εγώ λέω είχε την τύχη να μπερδευτεί μέσα στο δάσος μας και να χαθεί. Έτσι νομίσαμε όλοι. Και όταν μετά από ώρες τη βρήκαμε, 8,5 χρονών, Δευτέρα Δημοτικού, η δασκάλα της είχε έρθει εδώ να με δει την προηγούμενη Κυριακή. Και χάθηκε και μετά οι γονείς της ήρθαν από εδώ να με δουν, να με ευχαριστήσουν για τις προσευχές που κάναμε όλοι και να προσκυνήσουν τα Άγια Λείψανα και να τα πούμε. Και πόσο πολύ χάρηκα όταν τη ρωτήσαμε τη μικρή, τι έκανες όλη την ώρα που ένιωθες και ένιωσες ότι μπερδεύτηκες και χάθηκες μέσα στο δάσος? Έλειωσε η καρδιά μου όταν είπε. Έκανα, λέει, προσευχούλα. Προσευχούλα. Η ψυχή μας, η καρδιά μας, το είναι μας, την προσευχή την έχει ανάγκη. Την έχει ανάγκη την προσευχή. Και αυτό το παιδάκι που είναι δυο πιθαμούλες παιδάκι, είπε όλη την ώρα έκανα προσευχούλα. Και εμείς κάναμε προσευχούλα και αυτή έκανε προσευχούλα. Και ενώ είχε πάει προς ένα τόπο που δεν το ελπίζαμε ότι θα που είχε πάει προς τα εκεί, βρέθηκε και χάρηκε και η αδερφούλα της και ο μπαμπάς της, που μάλλον την αγαπάει πάρα πολύ ο μπαμπάς, και η μαμά της. Θυμήθηκα και εγώ που κάποτε βρέθηκα περίπου στην ίδια δύσκολη κατάσταση. Μικρός, 2 χρόνια μικρότερος από την Κωνσταντίνα. Αυτό που με κράτησε στο δάσος ήταν η προσευχή. Ίσως τότε έμαθε η καρδιά μου
να προσεύχεται. Γι' αυτό λοιπόν να μάθουμε να προσευχόμαστε. Να μάθουμε να προσευχόμαστε. Να μάθουμε εν καιρός να έχουμε έναν Άγιο Φίλο. Μας το είπαμε πολλές φορές, αλλά Άγιο Φίλο δεν καθίσαμε να κάνουμε. Για να τους έχουμε την ώρα που θα τους χρειαζόμαστε. Είτε για να χαρούν τη χαρά μας, είτε να παλέψουν με τον πόνο μας, με τις δυσκολίες μας και με τις ανηφόρες μας. Πόσο χαίρομαι αυτές τις μέρες που τα παιδιά σας μου στέλνουν ονόματα στο ίντερνετ για να διαβάζω για τις εξετάσεις τους. Πόσο το χαίρομαι. Ξέρετε όμως κάτι, κι άλλοι μου ζητάτε. Χαίρομαι όταν μου ζητάτε να κάνω προσευχή. Αλλά ξέρετε τι έλεγε ο γερο Παΐσιος? Γέροντα, θέλω να κάνεις προσευχή για μένα. Και έλεγε ο γέροντας, εσύ θα κάνεις μωρέ προσευχή για σένα και για μένα? Ναι γέροντα, τότε θα κάνω κι εγώ. Κάποιος που το ρώτησε του λέει, εσύ κάνεις προσευχή? Όχι γέροντα, τότε κι εγώ δεν θα κάνω για σένα, του λέει. Τι εγώ τσάμπα θα την κάνω? Για σκεφτείτε το λίγο. Όχι, δεν πιάνει προσευχή αν κάνει μόνο ο παπάς προσευχή. Όχι. Θέλει και σένα ο Θεός. Μας θέλει όλους ο Θεός. Και έλεγε ο γερο Παΐσιος, πόσο μου αρέσει σήμερα που τον θυμόμαστε. Το λεωφορείο, λέει, της προσευχής έχει πολλές θέσεις. Αν γεμίσεις μόνο μια-δυο θέσεις, δεν φτάνεις στον παράδεισο. Θα χάσεις το δρόμο. Αν όμως, λέει, γεμίσεις όλες τις θέσεις τίγκα, τότε, λέει, τα ακούει ο Θεός και η Παναγία. Άλλωστε, τι είπε ο Χριστός για να το έχουμε αυτόν τον λόγο του? Όπου εσύ, λέει, δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί είμαι εν το μέσο ημών. Εκεί είμαι, λέει, ανάμεσά τους. Και όταν ρώτησε η Σαμαρίτιδα και κάτι πολύ πνευματικό το Χριστό, γιατί το είχαν απορία. Λέτε, λέει, εσείς οι Ιουδαίοι, ότι πρέπει να λατρεύουμε το Θεό εις το ναό του Σολομώντα. Και εμείς, λέει, οι Σαμαρίτες λέμε στο όρος Γαριζίν. Αφού είχαν χάσει το ναό του Σολομώντα και είχαν τσακωθεί μεταξύ τους, πήγανε στο βουνό πάνω και φτιάξανε εκεί τη φτιάξανε και προσεύχονταν. Πού πρέπει, λέει, από τα δύο να λατρεύουμε το Θεό? Πνεύμα ο Θεός. Και τους προσκυνούντας Αυτόν, δεν βάζει ο καθένας που προσκυνάει Αυτόν. Όταν Τον προσκυνάνε όλοι, λέει, εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Πρέπει να Τον προσκυνάμε αληθινά. Και το αληθινά για το Θεό είναι η αγάπη, η ταπείνωση, η υπομονή, η γαλήνη μέσα μας, χωρίς λογισμούς. Κυρίως όμως χωρίς εγωισμούς. Διώξτε και να διώξουμε όλοι τον εγωισμό και από το σπίτι μας και από την καρδιά μας και από τα παιδιά μας. Μου στέλνουν κάθε τόσο κάποιοι τσακωμούς που έχουν στο σπίτι. Και λέω μέσα μου, γιατί μωρέ αφήνουμε στο διάβολο χώρο να μας παιδεύει και να μας μπερδεύει? Γιατί δεν μαθαίνουμε την ταπείνωση, την αγάπη, την ηρεμία, τη γαλήνη? Έλεγε ο γερο Πορφύριος, άτσι εκεί τον έχουμε πάνω, όταν, λέει, ένα ζευγάρι τσακώνεται, ο διάβολος χορεύει. Και μάλιστα έλεγε, χορεύει και τσιφτετέλει. Γιατί χορεύει ο διάβολος, γέροντα? Γιατί, λέει, να, εγώ τους έβαλα αυτούς και τσακώνονται.
δεν μας σώζει κανένα δίκιο. Έχω δίκιο, έχω δίκιο, έχω δίκιο. Πόσοι πήγαν από πλάκα έχει, αλλά τι πλάκα να έχει όταν τσακώνονται. Έρχονται εδώ και ψάχνουν και μπροστά μου, τα βρει το δίκιο το καθένας για τον εαυτό του. Αν λέω χίλια δίκια να βρει ο ένας και χίλια ο άλλος, αν δεν λυγίσει η αγάπη, αν δεν λιώσει η καρδιά, δεν θα βρει το δίκιο του. Ο άνθρωπος θέλει ταπείνωση λοιπόν και θέλει να δοθούμε στο Χριστό για να μας δώσει αυτό το νερό με το οποίο θα νιώθουμε τρεις χαρούμενοι, τρεις ευτυχισμένοι και γεμάτοι χάρη και ζωή. Αυτήν τη χάρη και αυτήν τη ζωή. Εύχομαι σε όλους σας μαζί με την επιτυχία των παιδιών μας.